κόσμος πραγματικά σε έκσταση. Περιμένει να δει τον Τσέχο. Αυτή είναι η τίτλη του Τσέχου. Με 100 επαγγελματικούς αγώνες έρχεται σήμερα εδώ να διεκδικήσει τον τίτλο, τον τίτλο που κατέχει ο Μιχάλης, από την Τσεχία, Μίκαελ Χάνσκου! Βλέπουμε τον κόκκινο διάδρομο να βάφεται από φως και να είναι έτοιμος να μπει ο διεκδικητής μέσα. Αυτός είναι λοιπόν ο Μίχαελ Χάνσκου. Καλά χέρια όπως είναι το παρατσούκλι, ένας πολύ δυνατός πυγμάχος, ο οποίος παίζει τα τελευταία δύο χρόνια και kickboxing. Χάρη Γκόριαν, μάνατζερ αυτού του αθλητή και στη γωνία του. Πάνω από τα σκηνιά για αυτός, αυτό κάτι σημαίνει στο χώρο του kickboxing, σημαίνει ότι μόνο νίκη, η νίκη είναι ο μονόδρομος. Αγώνας 70 κιλών λοιπόν, τριών γύρων για τον παγκόσμιο τίτλο. Τον τίτλο κατέχει ο Μιχάλης Ζαμπίδης. Διεκδικητής είναι ο Τσέχος, ο Μίχαελ Χάνσκουτ. Για να δούμε, είναι η στιγμή που περίμεναν όλοι. 7.000 κόσμος στην μεγάλη αίθουσα του γηπέδου μπάσκετ του ΠΑΟΚ στη Θεσσαλονίκη. Πρέπει να παρακολουθήσουμε το βιογραφικό του Μιχάλη από τον Βίκτορα. Αυτό είναι ένα ζωντανό βιογραφικό. Ένα ζωντανό βιογραφικό. Πάμε στις πανέμορφες κοπέλες του Μιχάλη. Βλέπουμε όλες τις ζώνες οι οποίες δεν φτάνανε μόνο στα χέρια τους. Έχουν βάλει στη μέση τους και κρατάνε και στα χέρια τους. Πραγματικά δείχνει να στολίζει την αμφίεση που έχουν οι κοπέλες, οι ζώνες αυτές. Μπορεί να περισσέψαν και κανένα δύο ζώνες κάτω. Να μην είχαμε τόσες κοπέλες δηλαδή στη διοργάνωση. Δεν αποκλείεται. Κάναμε ό,τι μπορούσαμε. Με τόσες πολλές ζώνες που έχει ο Μιχάλης Ζαμπίδης. Πραγματικά πολύ μεγάλος αθλητής, ένας από τους κορυφαίους σύγχρονους Έλληνες αθλητές σε όλα τα σπορ. Είναι κάτοχος του τουρνουά A1. Και ναι, βέβαια με μόνιμη συμμετοχή, με μόνιμη θέση. Στα K1 στην Ιαπωνία. Στους μεγάλους τελικούς. Είναι σίγουρα πιο θεαματικός αθλητής στον κόσμο, ο καλύτερος αθλητής του κόσμου. Είναι μεγαλειώδης εισαγωγή και είσοδος του Μιχάλη Ζαμπίδη. Ο κόσμος πραγματικά σε αυτό το σημείο είναι όρθιος με τα κινητά στα χέρια να φωτογραφίζουν τον Έλληνα Superstar. Και κοιτάξτε τι γίνεται στο γήπεδο. Να λοιπόν ο Μιχάλης Ζαμπίδης. Πραγματικά το στάδιο καίγεται και από τα συναισθήματα του κόσμου αλλά και από τα βεγγαλικά που υπάρχουν μέσα στην αρένα του σταδίου. Περπατώντας ο Μιχάλης κάνε δίπλα του τα υπόλοιπα βεγγαλικά. Ένα φαντασμαγορικό πραγματικά θέαμα. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα αυτό το show είδαμε τους τηλεθεατές πως φωτογραφίζαν τον Μιχάλη Ζαμπίδη. Ζωντανός ήχος είναι αυτός πραγματικά που ακούμε μέσα στο στάδιο. Εδώ προσεύχεται ο Έλληνας αθλητής. Η πίστη βοηθάει πάντα τους ισχυρούς. Ο Μιχάλης σε μια απόδειξη πόσο έχει μάθει να σέβεται τους αντιπάλους στον κάθε αγώνα, την βοήθεια που χρειάζεται σε έναν μεγάλο αγώνα για να νικήσει. Η νίκη δεν είναι εξασφαλισμένη ακόμα και για έναν Μιχάλη Ζαμπίδη. Να πούμε ακόμη ότι το παιδί αυτό που έχει ξεκινήσει από τη Σκίδρα, είναι δηλαδή ένας γνήσιος Μακεδόνας, είναι τώρα γνωστός πιο πολύ στον υπόλοιπο κόσμο ως Μάικ. Μάικ, ο Άρον Μάικ. Έτοιμος να αντιμετωπίσει τον Τσέχο πρωταθλητή. Στη μέση βλέπουμε την κοπέλα η οποία σηκώνει τη ζώνη. Θα λέγαμε η πέτρα του σκανδάλου. Είναι η ζώνη η οποία διεκδικεί σήμερα ο Τσέχος. Αυτή είναι η ζώνη που θέλει να πάρει ο Τσέχος Μίχαελ Χάνσκουτ από τον Μιχάλη Ζαμπίδη. Ο Μιχάλης Ζαμπίδης εδώ
με 7.000 κόσμο στο πλευρό του, με τον πατέρα του και τη μητέρα του επίσης, τους είδαμε λίγο νωρίτερα σε κοντινά πλάνα. Από τις λίγες φορές που κοινά ο πατέρας του εδώ, ο Παντελής Ζαμπίδης. Από τις λίγες φορές που έχουμε δει σε επαγγελματικούς αγώνες στην Αθήνα τον Μιχάλη Ζαμπίδη. Η δεύτερη φορά που παίζει μετά το 2000-2001 που έχει σίγουρα καταξιωθεί στο επαγγελματικό στερεώμα του kickboxing. Όλα έτοιμα για να ξεκινήσει ο αγώνας. Δόθηκαν και οι τελευταίες οδηγίες από τον διαιτητή. Κόσμος ρυθμικά, το όνομα του Μιχάλη Ζαμπίδη. Ζαμπίδη στις κερκίδες. Για αυτόν ήρθαν ουσιαστικά. Είδαμε πολλούς αγώνες νωρίτερα, πλούσιο θέαμα, αλλά αυτός ο αγώνας είναι... Αγώνας τριών γύρων των τριών λεπτών. Όλα τα λεφτά. Συνήθως ο παγκόσμιος τίτλος δεν παίζεται σε τόσους γύρους, αλλά έπειτα από συμφωνία των δύο προπονητών, γιατί και οι δύο αθλητές είχαν ανηλυμένες υποχρεώσεις τον ερχόμενο μήνα. Σε συγκεκριμένους γύρους γίνεται και αυτό το παιχνίδι. Μιχάλη μπαίνοντας, πιέζοντας, βέβαια φοβερό κροσέ στις άμυνες του Τσέχου, ωστόσο όμως νομίζω το χτύμα ήταν τόσο δυνατό που σαν ανοίγησε λίγο Τσέχος. Δεν κουνάνε αυτά τα χτυπήματα τον Μιχάλη από τον Τσέχο στα πόδια. Είναι αρκετά κλειστός ο Τσέχος απάνω. Δεν τολμάει βέβαια να κατεβάσει ο Τσέχος τα χέρια του κάτω. Γαλιάζει τον Μιχάλη εφόσον δεν πιάσει τα δύο χτυπήματά του, γιατί τα απέφυγε με ένα ωραίο εσκύβο ο Μιχάλης. Χάνει την ισορροπία του, χαλάει τη βάση ο Τσέχος κλωτσώντας χαμηλά τον Μιχάλη. Ένα ωραίο σημείο στα πλευρά του Τσέχου. Προσπαθεί να σκάψει στην ορολογία της πυγμαχίας του kickboxing τον Τσέχο για να κατεβάσει τα χέρια. Οπότε το χτυπάει στα πλευρά από ό,τι βλέπουμε. Έξυπνη τακτική από το προπονητικό team του Μιχάλη και από τον προπονητή. Και σημείο στα πόδια. Βλέπουμε ότι χτυπάει πόδια πλευρά συνέχεια. Ήδη έχουν αρχίσει κατεβαίνουν τα χέρια του Τσέχου. Ο Μιχάλης μαζεύει σημεία. Ήδη το θέμα τακτικής τον έχει χάσει το γύρο ο Τσέχος. Φοβερό κροσέ στο κεφάλι του Τσέχου. Ήταν ανάλογο, βλέπουμε πόσα χτυπήματα πήρε. Φοβερό δεξί λάκτισμα στο κεφάλι του Τσέχου. Γονατίζει τον Τσέχο που τρώει το πρώτο νοκντάουν της διοργάνωσης. Ο κόσμος όλος πιστεύει ότι εδώ κάπου έχει τελειώσει. Το μέτρο του διαιτητή του δίνει ανάσα ζωής. Έτοιμο να επιτεθεί ο Μιχάλης. Έρχεται ξανά. Με το μοναδικό στυλ που έχει ο Μιχάλης Ζαμπίδης, αριστερό κροσέ, πόδι στα πλευρά. Ο γύρος έχει γύρει μόνο στο Μιχάλη. Σαφέστατη διαφορά υπέρ του Έλληνα πρωταθλητή. Λακτίζει πλήρης παίχτης, χρησιμοποιεί όλα τα όπλα του. Χέρια, πόδια, δεν ξέρω από πού τέλος πάντων να φυλαχτεί ο Τσέχος. Και άλλο σημείο για τον Μιχάλη. Χουκ, ψηλό πόδι. Έχει κλειστεί πλέον ο Τσέχος. Δεν τολμάει να ανοίξει τα χέρια του. Πέρασε τώρα ένα δεξί ο Τσέχος. Πήρε ένα πόδι στα πλευρά του Μιχάλη ο Τσέχος. Πολύ ωραίο άμπερκατ. Και άλλο δεξί, και άλλο δεξί κροσέ. Δίνει το δεύτερο νοκντάουν, ο οποίος μάλλον δεν ξέρει που βρίσκεται, παραπατάει. Έπιασε το κεφάλι του ο Τσέχος χαρακτηριστικά, ότι τον έπιασε το χτύπημα πάρα πολύ. Ζαλίστηκε, οπωσδήποτε ζαλίστηκε. Το καμπανάκι πραγματικά τον έσωσε. Είναι αυτό που λέμε το καμπανάκι. Σύμμαχος για άλλη μια φορά το καμπανάκι σε κάποιον αντίπαλο του Μιχάλη Ζαμπίδη. Ο Μιχάλης έτοιμος να μπει στο δεύτερο γύρο πλέον. Αντώνης Γιαννούλα στη γωνία του. Να του δίνει τις εντολές που πρέπει. Για να δούμε τη συνέχεια. Ο πρώτος γύρος ανήκει ολοκληρωτικά στον Μιχάλη Ζαμπίδη. Ζαμπίδης από την Κερκίδα, από 7.000 κόσμο, στο κλειστό γήπεδο του ΠΑΟΚ.
ένα μεγάλο τουρνουά, το μεγαλύτερο μέχρι τώρα που έχει γίνει στο kickboxing στη χώρα μας. Πολύ ωραίο σημείο από τον Μιχάλη, στο πόδι του Τσέχου. Βλέπουμε ότι πλέον ο Τσέχος δεν κατεβάζει ξανά τα χέρια του μετά από αυτό που έγινε στον πρώτο γύρο. Είναι φυσικό, φοβάται να ανοιχθεί ο Τσέχος απέναντι σε ένα τέτοιο αθλητή όπως ο Μιχάλης Ζαμπίδης. Θυμάμαι και το παιχνίδι του Μιχάλη με τον Μπόροβιτς που παίξε πριν στην Αυστραλία. Λοιπόν, εδώ πήρε ένα σημείο καλό ο Τσέχος. Γλίστησε μάλλον στην ισόπεδο εδώ και ο Μιχάλης. Τον πέτυχε πάνω στο γλίστριμα εκεί. Κάτι προσπάθησε εδώ να κάνει ο Τσέχος, αλλά... Λοιπόν, στο ίδιο παιχνίδι με τον Κροάτη στην Αυστραλία, λέγοντας πριν, σε όλο το παιχνίδι και στους πέντε γύρους ο Κροάτης ήταν κλειστός. Μόλις είχε το θράσος και ανοίχθηκε στον πέμπτο γύρο, ο Μιχάλης με ένα πολύ φοβερό δυνατό κροσέ τον έριξε στο καναβάτσο. Πολύ ωραίο. Κροσέ στα πλευρά του Μιχάλη. Συνεχίζει ο Μιχάλης να σκάβει κάτω, να παίρνει σημεία στα πλευρά και άλλο σημείο στο πόδι. Παρότι δεν έχει το ρυθμό του πρώτου γύρου, όμως παίρνει πάλι σημεία περισσότερα, σαφώς. Είδαμε και εδώ ένα ωραίο, ένα αέριο λάκτισμα με το δεξί. Εδώ και πάλι ένα με το δεξί χτύπημα, ένα αέριο, δεν ξέρουμε αν ήδη βρήκε καλά. Στις άμυνες βρήκε, δεν ήταν σημείο, ωστόσο όμως αυτό ήταν σημείο. Ωραίο αριστερό κροσέ του Μιχάλη, για λίγο δεν έπιασε το πρόσωπο του Τσέχου. Ένα δεξί από τον Μιχάλη Ζαμπίδη. Και εδώ ένα άλλο δεξί. Εδώ ένα συνδυασμός από καλά χτυπήματα. Ένα σημείο. Αναγκαστικά αγκαλιάζει ο Τσέχος, δεν μπορεί να κρατήσει τη δύναμη και τη ροπή του Μιχάλη Ζαμπίδη. Τσέχος απεγνωσμένα προσπαθεί με το αριστερό του πόδι να χαλάει την ισορροπία του Μιχάλη, όπως τώρα είδαμε. Τέλος δεύτερο γύρο. Περνάμε σε λίγο στον τρίτο γύρο, στον τελευταίο του αγώνα. Ο Μιχάλης Ζαμπίδης έχει την υπεροχή μέχρι τώρα. Δεν υπάρχει αμφιβολία για το ποιος είναι ο νικητής μέχρι στιγμής. Σίγουρα έχει τους δύο γύρους. Νομίζω ότι ο Μιχάλης τώρα πλέον κυνηγά πολύ ωραίο δεξί κροσέ και πόδι πάνω. Κροσέ. Φοβερή έκρηξη από τον Μιχάλη. Νομίζω ο Μιχάλης μπήκε να κυνηγήσει το νοκάουτ. Τον πήρε το πόδι του Τσέχου σε σημείο που δεν έπρεπε. Okay. Ready. Time. Hey. Πιέζει ο Μιχάλης. Στο άμπρεκα ταχύτατα τα χέρια του. Πολύ καλή κατάσταση. Μιχάλης, σπρώχνει εδώ ο Τσέχος την κανονικά. Ό,τι μπορεί κάνει, εν πάση περιπτώσει. Βέβαια, αριστερό δεξί, δεξί στα πλευρά. Μπλοκάρει και βάζει ακαριά απάντηση. Του Μιχάλη στο πόδι του Τσέχου. Θα ξανά μονόλογος είναι το παιχνίδι. Δεν ξέρω τι φιλοδοξίες είχε ο Τσέχος. Πάση περιπτώσει μεγάλη σημασία έχει βέβαια και έξυπνη αθλητική του Μιχάλη Ζαμπίδη που δεν επέτρεψε στον Τσέχο να βγάλει τις αρετές του και να παίξει το παιχνίδι του. Συνεχίζει με σημεία ο Έλληνας αθλητής. Είδαμε και ένα δεξί λάκτισμα.
Δεν βρήκε η επίθεση του Μιχάλη Ζαμπίδη σε αυτό το σημείο. Δεν τον έπιασε αυτό. Πάει για το πίσω χέρι και αυτό μπήκε. Πάει για το πίσω χέρι ο Μιχάλης. Αυτό έπιασε καλά, το, ναι. Το σημαδεύει. Γενικά ο Τσέχος, επειδή έχει λίγο μεγαλύτερο ύψος, προσπαθεί να κρατήσει απόσταση στον Μιχάλη Ζαμπίδη, αλλά δεν είναι εύκολο να τα καταφέρει σε τέτοιο βαθμό που να διεκδικήσει τον αγώνα. Απλά έχει περιορίσει κάπως τα χτυπήματα που δεχόταν στην αρχή, που ήταν πάρα πολύ περισσότερα. Πέρασε και ένα δεξί με ηλάχτισμα, τώρα ένα αριστερό. Καλό δεξί. Μιχάλη, Μιχάλης δεν του κάθεται το χτύπημα στην ορολογία του αθλήματος. Η γωνία του φωνάζει συνέχεια, το 3 ή το 4, αυτός είναι κροσέ, το 3 είναι αριστερό κροσέ, το 4 δεξί. Και άλλο αριστερό, βρίσκει πολύ συχνά με το αριστερό κροσέ. Έχει καλές άμυνες τους, δηλαδή σηκώνοντας όμως πολύ καλά, οχυρώνει το κεφάλι του Τσέχος. Μπήκε το πόδι, δεν προλάβε. Ολοκληρώθηκε ο αγώνας. Είναι όμως νομίζω καθαρά ο νικητής του αγώνα. Δεν υπάρχει αμφιβολία γι' αυτό. Ο Μιχάλης Ζαμπίδης είχε ένα πολύ εκρηκτικό πρώτο γύρο. Αλλά και στους άλλους δύο ήταν καλύτερος. Θα λέγαμε ότι εκεί έκοψε τα φτερά του Τσέχου. Εκεί ο Τσέχος κατάλαβε ότι έκανε το λάθος. Όλα δείχνουν λοιπόν ότι ο Μιχάλης Ζαμπίδης θα διατηρήσει τον παγκόσμιο τίτλο στα 70 κιλά. Δεν ήταν δυνατόν στη Θεσσαλονίκη, στην πατρίδα του, στη Μακεδονία. Ο Μιχάλης Ζαμπίδης να είναι ένας αντίπαλος που θα μπορούσε να κερδίσει ο Τσέχος, ο Μίχαελ Χάνσγκουτ. Επίσης για την απονομή, τον χρυσό χορηγό της βραδιάς, τον κύριο Διονύση Λεονταρίτη. Κύριο Διονύση Λεονταρίτης, διευθυντής στην Debut My Tech της Johnson & Johnson. Επαναλαμβάνω βέβαια αυτά που λέω μέσα στο ring. Χρυσός χορηγός της βραδιάς. Νομάρχη Θεσσαλονίκης, ο κύριος Ψωμιάδης και ειδικό σύμβουλος του Γιώργου Φανού, ο κύριος Παναγιώτης Χατζηλαζαρίδης. Ό,τι καλύτερο οπότε για την απονομή της ζώνης του παγκόσμιου τίτλου. Ο κύριος Σοφταρίδης λοιπόν με τη ζώνη του παγκόσμιου πρωταθλητή. Come on. Να και ο νομάρχης Θεσσαλονίκης, ο κ. Ψωμιάδης. Για να δούμε ποιος θα είναι ο νικητής. Λογικά βέβαια το είναι ο Μιχάλης Ζαμπίδης. Μην μπερδευόμαστε, δεν είναι η κοπέλα. Με ομόφωνη δεν φαινόταν το κύπελλο, γι' αυτό. Μιχάλης Ζαμπίδης! Αυτό που... Και τυπικά λοιπόν ο μεγάλος νικητής ο Μιχάλης Ζαμπίδης. Διαβευτείς για μια ακόμη φορά, ο πατέρας του εδώ πανευτυχής, ο Παντελής Ζαμπίδης. Χαλαρά πλέον, χαλαρός πλέον. Συνεχίζει να παραμένει παγκόσμιο αθλητής. Κρατάει τον παγκόσμιο τίτλο ο Μιχάλης Ζαμπίδης, ένας αθλητής που διαφημίζει το ελληνικό όνομα παγκοσμίως. Ο Τσέχος εδώ δεν μπορούσε να κάνει κάτι καλύτερο. Ο Μιχαήλ Χάνσγκουτ. Το βαρύτιμο κύπελλο στον Μιχάλη Ζαμπίδη. Ο κ. Χατζηλαζαρίδης απομείνει το κύπελλο στον Τσέχο διεκδικητή και έφτασε η ώρα να έρθει στο κέντρο του ΡΕΙ ο Μιχάλης Ζαμπίδης και ο κ. Ψωμιάδης να του ξαναφορέσει και ο κ. Παναγιώτης Ψωμιάδης τη ζώνη που τελικά δεν έχασε ποτέ, τη ζώνη την οποία τη ζώνη του παγκόσμιου πρωταθλητή. Την έχει και τη φοράει από... Αυτή λοιπόν είναι η στέψη του παγκόσμιου πρωταθλητή. Σε λίγο θα δούμε τον Μιχάλη Ζαμπίδη να ξαναφοράει τη ζώνη που έχει φορέσει πάρα πολλές φορές. Αυτή είναι η νέα ζώνη. Είναι κάπως διαφορετικές οι ζώνες που παίρνουν οι αθλητές στις διεκδικήσεις. Δεν είναι πάντα, δεν υπάρχει μία ζώνη μόνο ενός τύπου. Βέβαια, όλες οι ζώνες είναι του ίδιου τύπου, του τύπου που γράφει επάνω νίκη.
από όλους είναι κάπως διαφορετικές σε κατασκευή και εμφάνιση. Ο Μιχάλης Ζαμπίδης λοιπόν εδώ μαζί με τον κύριο Ψωμιάδη. Αφήνεσαι κύριε Ψωμιάδη με την παρουσία του. Βλέπω ότι ο κόσμος σε έβαλε μέσα στον αγωνιστικό χώρο και έχει κυκλώσει το ριν. Θα δώσουμε λίγο το μικρόφωνο στο Μιχάλη. Ας ακούσουμε και τη δήλωση του Μιχάλη. Έτσι μπράβο που μισχύει χαμηλά όταν θα μιλάει ο Μιχάλης. Ας τον ακούσουμε. Το καλύτερο κλείσιμο νομίζω για όλο το τουρνουά. Ασφαλώς. Και για τη μετάδοση του Super Sport. Μετά από ένα τόσο δυνατό αγώνα ο πρέπει να μιλήσει. Να πει κάτι. Να σκεφτεί διάφορα, να σας πω. Αλλά μπροστά στο μεγαλείο των Ελλήνων, μπροστά σε όλα αυτά που μου προσφέρει όταν παίζω, μου φανήκαν ελάχιστα. Το μόνο που θα πω μέσα από τα βάθη της καρδιάς μου είναι να ευχαριστώ και είμαι πολύ περήφανος που είμαι Έλληνας και με στηρίζετε. Ευχαριστώ. Αυτός λοιπόν είναι ο Μιχάλης Ζαμπίδης, παγκόσμιος πρωταθλητής για μια ακόμη φορά. Εδώ ο πατέρας του Παντελή Ζαμπίδης, πανευτυχής, δεν μπορεί να κρύψει τη συγκίνησή του. Κύριος Τάρικ Σόλακ. Ολοκληρώθηκε λοιπόν το τουρνουά της Θεσσαλονίκης στο γήπεδο του μπάσκετ του ΠΑΟ. Και το προπονητικό του Μιχάλη Ζαμπίδη. Έδωσε το όσο αέρα χρειαζόταν στο